Νομίζω πως βαδίζουμε πλέον στα βήματα μιας νέας φάσης, μιας νέας εποχής. Εδώ και μερικούς μήνες, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και διαμορφώνει νέες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρομαι πρώτα απ' όλα σε αυτό το οποίο περάσανε αρκετά χρόνια για να γίνει πραγματικότητα και μόλις τον προηγούμενο Αύγουστο το είδαμε να συμβαίνει, το τέλος των μνημονιακών προγραμμάτων, ένα τέλος που επαναφέρει πολλά πράγματα στην κανονικότητα, διαμορφώνει νέα διλήμματα, αλλά αυτή η έξοδος από τα προγράμματα συνέπεσε και με άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως αυτό το οποίο είναι νοπό, την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, μιας εθνικής εκκρεμότητας εδώ και δεκαετίες, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μια και η ΑΝΕΛ διαφωνούσανε, είχε την υπευθυνότητα, είχε το θάρρος να την φέρει εις πέρας, να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα με βάση τις δικές μας αξίες, τις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, της αλληλεγγύης, αλλά και των νέων δυνατοτήτων που η ίδια αυτή η συμφωνία δίνει για τη χώρα μας σε σχέση με τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αυτά τα δύο γεγονότα έχετε δει ότι έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στα κόμματα, στο κοινοβούλιο, στο πολιτικό σκηνικό. Βέβαια, αν κανείς δει λίγο σε βάθος αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές είχαν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 10, από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια. Κανείς δεν φανταζότανε ότι εμείς εδώ σήμερα, φίλοι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, το 2009, ότι σήμερα θα συναντιόμαστε έχοντας περάσει ό,τι περάσαμε, αλλά έχοντας την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Και αυτό δεν συνέβη τυχαία, συνέβη διότι με έναν τρόπο αναλυτικό σε βάθος μιλήσαμε για την κρίση, μπορέσαμε και εκφράσαμε αναγκαιότητες, το αναγνώρισε ο κόσμος, οδήγησε αυτό σε μια ανακατάταξη των συσχετισμών, μας έδωσε την ευκαιρία να δοκιμαστούμε και μπορούμε σήμερα να ισχυριστούμε ότι ένας σας διαφορετικός δρόμος έχει ανοίξει. Ένας δρόμος διαφορετικός ακόμη και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν τολμάω βέβαια να μπω σε αυτό μπροστά σας, να πω περισσότερα. Είδα τον τίτλο της συζήτησης που λέει «Πολιτικές εξελίξεις και τοπική αυτοδιοίκηση». Βεβαίως, αυτά τα δύο, παρόλο ότι επηρεάζονται, δεν ταυτίζονται. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν καλύτερα τόσο η Ρένα Ιδούρου όσο και ο Νάσος. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τα δικά της επίδικα, έχει τη σχετική της αυτονομία. Αλλά όμως, χωρίς να μπω στα δικά τους χωράφια, μπορώ να μπω έχοντας την εμπειρία μιας δίχρονης θητείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, ότι αυτή η κυβέρνηση, μέσα στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες της προηγούμενης περίοδου, έκανε πράγματα που δεν μπορούσαν οι υπόλοιπες να κάνουν για την αυτοδιοίκηση. Τη στήριξε έμπρακτα, μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από την προσπάθεια να σταθεί σε όλες τις δύσκολες στιγμές, έκτακτες στιγμές, που είχε ανάγκη η αυτοδιοίκηση να σταθεί δίπλα της. Αλλά και στο θεσμικό επίπεδο έκανε μια μεγάλη τομή, έκανε πράξη την υπόθεση της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση, ένα αίτημα δεκάδων, εκατοντάδων αυτοδιοικητικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που πάλι πιστώνεται στην παρουσία αυτής της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Άσχετα αν πολλοί από αυτούς που σήμερα διαφωνούν τα ψηφίζαν μέχρι το 2000 και στα συνέδρια της αυτοδιοίκησης. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό που έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι αυτή η νέα εποχή.
Αυτή η νέα εποχή, η εποχή της κανονικότητας που διαμορφώνει, όπως είπαμε και πριν, τα νέα διλήμματα. Σήμερα λοιπόν δεν θα κριθούμε για το πώς διαχειριστήκαμε μια πολιτική που δεν ήταν δικιά μας, την πολιτική των μνημονίων, και νομίζω ότι αναμφισβήτητα εκ του αποτελέσματος κανείς μπορεί να πει ότι τα καταφέραμε καλύτερα από αυτούς που πιστεύανε σε αυτή την πολιτική, γιατί η πολιτική των μνημονίων είναι στον πυρήνα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται ακόμα οι κυβερνήσεις που ευθύνονται που οδηγηθήκαμε σε αυτά. Σήμερα το διακύδευμα είναι διαφορετικό, είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της νέας εποχής και των ανακατατάξεων διαμορφώνονται πραγματικά δύο νέοι πολιτικοί πόλοι, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν την αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή η αντιπαράθεση έχει και την ιδιαίτερη αντανάκλασή της και στην αυτοδιοίκηση. Αλλά στην κεντρική πολιτική σκηνή βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας μεταμνημονιακής περίοδου, ενός νέου μεταμνημονιακού διπολισμού. Οι δικές μας οι δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάμεις της αριστεράς, στο όνομα αυτών των δυνάμεων, μιλάμε από το έδαφος του χώρου της αριστεράς, έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να συγκροτηθεί ένα μέτωπο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο είναι αναγκαίο για την αναγκή των πολιτικών συσχετισμών, για νέες αλλαγές που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους περισσότερους και ιδιαίτερα για τον κόμμα της εργασίας. Αυτή η πορεία είναι αναπόσπαστη για το τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Το ίδιο δίλημα υπάρχει και στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό είναι και το διακύβευμα των επόμενων ευρωεκλογών και μάλιστα σε συνθήκες εντός της Ευρώπης επανεμφάνισης της ακροδεξιάς και του νεοφασισμού. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια χωρούν πολλοί και πολλές. Αυτή η προσπάθεια θα συγκροτηθεί πάνω σε συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και που για να είναι πιστική πρέπει να αποτελεί μια σαφή ανταγωνιστική πρόταση απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι της αυτοδιοίκησης, είτε είναι της οικονομίας, είτε της οργάνωσης του κράτους, του ρόλου τους κλπ. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν με λίγα λόγια. Αυτό είναι το κάλεσμά μας, αυτή είναι η ματιά μας για αυτή τη χρονιά που έχει μπει και νομίζω ότι μπορούμε, όπως συνηθίζεται, να ανταλλάσσουμε ευχές στην αρχή κάθε καινούργιας χρονιάς πως τα πράγματα πρέπει να πάνε καλά. Μπορούμε αυτές οι ευχές να πούμε ότι βασίζονται πλέον σε πραγματικά δεδομένα, διότι μπορεί τα πράγματα να μην είναι όλα καλά, αλλά είναι καλύτερα και πηγαίνουν καλύτερα. Από αυτές λοιπόν τις σύντομες σκέψεις θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ σε όλες και όλους χρόνια πολλά, υγεία, και νομίζω ότι μας περιμένει, όπως είπε και η συντρόφισσα πριν που άνοιξε την συζήτηση, μια δύσκολη χρονιά, μόνο που αυτή η δύσκολη χρονιά δεν έχει τίποτα να κάνει με τις δυσκολίες τις προηγούμενες, είναι η δυσκολία του να βαθύνουμε έναν δρόμο που όλο ένα και περισσότερο θα απομακρύνεται από τις ακραίες πολιτικές λιτότητας που επιφέραν τόσα δεινά στην πατρίδα μας. Να είστε όλες και όλοι καλά και πάντα να ανταμώνουμε και να έχουμε καλά πράγματα να θυμόμαστε και θετικές σκέψεις να ανταλλάσσουμε. Ευχαριστώ.